Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Lia Cooks. Σήμερα θα κάνουμε φιλέτο κοτόπουλο λεμονάτο. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Έχω πλύνει τα φιλέτα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε φιλέτο μπούτι είτε στήθος. Τα έχω βάλει πάνω σε χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί η υγρασία και θα τα περάσω από αλεύρι για να παναριστούν πάρα πολύ καλά. Σε ένα τηγάνι θα ρίξω ελαιόλαδο. Και μόλις κάψει καλά θα βάλω μέσα τα φιλέτα μου. Να πω εδώ ότι τη συνταγή με τα ακριβή υλικά θα τη βρείτε σε link κάτω στο κουτί περιγραφής. Θα τηγανίσουμε τα φιλέτα 4 με 5 λεπτά από κάθε πλευρά. Αν σας αρέσει η συνταγή, κάντε like, αφήστε μου και το σχόλιο σας, θα χαρώ πάρα πολύ να απαντήσω. Και αν έρχεστε για πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβαίνει. Αφαιρώ τα φιλέτα μου από το τηγάνι. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο ακόμα και θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Αφαιρώ και αυτά τα φιλέτα. Και τώρα, μέσα στο τηγάνι αυτό, θα ρίξω ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σκόρδο. Ανακάτεμα μέχρι να καραμελώσουν. Θα προσθέσω φρεσκοτριμμένο πιπέρι, έναν κύβο λαχανικών και νερό. Ξύσμα λεμόνι. Και χυμό. Αλάτι και μόλις πάρει βράση επιστρέφουμε τα φιλέτα μέσα στο τηγάνι. Θα τα αφήσουμε να βράσουν για 7 με 8 λεπτά. Όταν είναι έτοιμα θα μεταφέρουμε τα φιλέτα σε μία πιατέλα και θα ρίξουμε μέσα στη σάλτσα μας βούτυρο. Το βούτυρο θα βοηθήσει στο να δέσει τη σάλτσα μας. Θα περιχύσουμε τώρα τα φιλέτα και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Λεμονάτο φιλέτο κοτόπουλο, εύκολο, γρήγορο και πολύ νόστιμο. Αυτή ήταν η συνταγή μου και μέχρι την επόμενη να είστε όλες και όλοι καλά.